Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 16 Μαρτίου, είναι η πρωινή επισκόπηση, το ενημερωτικό σας ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα και να περάσουμε να δούμε τις εργασίες στο Κοινοβούλιο σήμερα. Έχει συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων στην αίθουσα της Ολομέλειας και στις επιτροπές θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης, συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις. Είναι η τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η δεύτερη ανάγνωση για το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα πάρει το δρόμο για την Ολομέλεια. Να δούμε τώρα την ορκομοσία που έγινε την Παρασκευή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας, της Κατερίνας Σακελαροπούλου. Η ορκομοσία έγινε με κάθε επισημότητα, αλλά και με την παρουσία περιορισμένου αριθμού ατόμων και χωρίς χειραψίες λόγω του κορονοϊού. Κατά την άλλη, στο καθηκόντο της, η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πίεση που δέχονται τα σύνορά μας στον Εύρο και στα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να τηρήσουμε όλοι προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας. Το ρεπορτάζ της Ειρήνης Ανδρουλάκη. Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, υποδέχεται τη νέα ένικο του Προεδρικού Μεγάρου. Η Εκατερίνη Σακελαροπούλου είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που αναλαμβάνει το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Από το γραφείο του Προεδρικού Μεγάρου, στην πρώτη ομιλία της ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έδωσε το στίγμα της, κάνοντας λόγο για εθνική ομοψυχία και δήλωσε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορα, αλλά και να τηρούμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον. Τη χρονική αυτή στιγμή, καλούμαστε να αποκρούσουμε την επιθετικότητα εκείνων που εργαλειοποιώντας τον ανθρώπινο πόνο επιβουλεύονται την εθνική μας κυριαρχία. Αναφέρομαι στην τελευταία όξυνση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος, η οποία επιτάσσει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα των συνόρων μας, παράλληλα υπερασπιζόμενοι και εκπληρώνοντας το ανθρωπιστικό μας καθήκον απέναντι σε ανυπεράσπιστους και απελπισμένους ανθρώπους. Η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πανδημία του κορονοϊού και κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Καλούμαστε επίσης σε απόλυτη προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε έγκυρα και αποτελεσματικά την πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού, ώστε ένας υπαρκτός κίνδυνος, ιδίως για τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, να μην εσπείρει τον πανικό, προκαλώντας διάλυση του συστήματος υγείας, διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και επιφέροντας συγχρόνως σημαντικό πλήγμα στην εθνική οικονομία. Η απόλυτη συμμόρφωση του συνόλου του πληθυσμού στις οδηγίες των αρμόδιων φορέων υγείας και η πλήρης εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης είναι αναγκαία προϋπόθεση ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω μετάδοση. Ενώ δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα προς όλες τις γυναίκες. Είναι καιρός οι γυναίκες αυτής της χώρας να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να φτάσουν όπου ονειρεύονται με την αξία τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπόδια απλώς και μόνο επειδή γεννήθηκαν γυναίκες. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την κυρία Σακελαροπούλου κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης παραλαβής. Φτάσατε μέχρι την κορυφή αυτού του μεταφράσεω. Και θεωρώ ότι αυτό το εφόδιο είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για το ότι θα ασκήσετε τα καθήκοντά σας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος, με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα και το κυριότερο επίσης με πλήρη γνώση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, έτσι ώστε να υπερασπιστείτε στο ακέραιο τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκτυα. Μεικτό στρατιωτικό άγημα επέδωσε τιμές κατά την άφιξη της κυρίας Σακελαροπούλου στο Κοινοβούλιο. Η υποδοχή της από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα έγινε χωρίς χειραψίες στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων προστασίας λόγω κορονοϊού. Ορκίζομαι. Στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαιρέτης Τριάδας. Στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαιρέτης Τριάδας. Να φυλάτε το Σύνταγμα και τους νόμους. Να φυλάτε το Σύνταγμα και τους νόμους. Η ορκομοσία της Πρόεδρου της Δημοκρατίας έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Άξια. Άξια. Χαρακτηριστικό των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού ήταν ο περιορισμένος αριθμός προσκεκλημένων στην αίθουσα της Ολομέλειας, μόλις 120.
Στην τελετή παρέστησαν το Προεδρείο της Βουλής, ο Πρωθυπουργός και 12 μέλη της κυβέρνησης. Από τα κόμματα παρόντες ήταν μόνο οι αρχηγοί, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι γραμματείς των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι κάθονταν στα βουλευτικά έδρανα με αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Αμέσως μετά την ορκομοσία, η κυρία Σακελαροπούλου πλησίασε στα βουλευτικά έδρανα και χαιρέτησε με νεύμα τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές, τηρώντας τις αποστάσεις. Μετά την τελετή, νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα στο γραφείο του στη Βουλή. Πάντως θα συμφωνήσετε, κύριε Πρόεδρε, ότι η αισιοδοξία είναι γένους θηλυκού. Βεβαίως, βεβαίως. Και εκπέμπεται σήμερα εντόνως. Και το χρειάζεται όλη η χώρα αυτό. Ιδίως επειδή είναι βάσιμη. Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, πρωτού πάει στο Προεδρικό Μέγαρο, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εκτός από την Ειρήνη Ανδρουλάκη, την όλη διαδικασία και την ορκομοσία της νέας Προέδρου παρακολούθησε από κοντά και ο Φώτης Κωστόπουλος, τον οποίο έχω δίπλα μου. Καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλή εβδομάδα. Να μας δώσεις κάποια παραπολιτικά, κάποια ντεσού από την ορκομοσία της. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου της Ειρήνης της Ανδρουλάκη ότι ήταν μια ορκομοσία με αρκετές πρωτοτυπίες και γενικότερα η τελετή είχε αρκετές πρωτοτυπίες. Είχαμε επινεύσεις, δεν είχαμε χειραψίες, ήταν πολύ συγκεκριμένος ο αριθμός όσων παρακολούθησαν την τελετή στην Ολομέλεια της Βουλής, ήταν 107 άτομα. Σκέψου, Λάμπρο, τις προηγούμενες ορκομοσίες ήταν περί τα 1000 άτομα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα χρονικό άλμα και να πούμε ότι μετά από κάποια χρόνια θα βλέπουμε αυτές τις εικόνες και θα μας φαίνονται τελείως παράξενες. Αλλά οι πρωτοτυπίες δεν σταμάτησαν εκεί. Παρακολουθήσαμε και από το Προεδρικό Μέγαρο την διαδικασία. Είδαμε ότι η κυρία Σακελαροπούλου, κατά τρόπον έτσι πρωτόγνωρο, έσπασε λίγο το πρωτόκολλο. Την αυτοκινητοπομπή συνοδεία μοτοσυκλετιστών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία συνοδεύει την πρόεδρο της Βουλής μέχρι την είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, δεν την είδαμε στην Ηρόδο του Αττικού. Και αυτό γιατί η κυρία Σακελαροπούλου σταμάτησε στη συμβολή της με τη Βασιλή Σοφίας και κατέβηκε πεζή την Ηρόδο του Αττικού, πέρασε στο Προεδρικό Μέγαρο. Και εκεί παρατηρήσαμε και άλλη μια πρωτοτυπία, προφανώς επιλογές της κυρίας Σακελαροπούλου, στις τάξεις... Δεν είναι αυστηρή στο πρωτόκολλο. Στις τάξεις των, ακριβώς στις τάξεις των υπασπιστών, υπήρχε, όσον αφορά τον υπασπιστή του ναυτικού, υπήρχε γυναίκα. Για πρώτη φορά έχουμε συνηθίσει, είναι οι στρατιωτικοί που βλέπουμε να συνοδεύουν τον πρόεδρο, την πρόεδρο σε κάθε εκδήλωσή της, μαζί με, είναι και από τα τρία όπλα. Η συνοδός, λοιπόν, η υπασπίστρια του, η υπασπιστής του, της κυρίας Σακελαροπούλου από το ναυτικό, ήταν γυναίκα. Κατά τα άλλα, η τελετή, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, ήταν σφιχτή χρονικά, ήταν περιορισμένη, τα απολύτως απαραίτητα και όλα κύλησαν ομαλώς. Πλούσιο το ρεπορτάζ που είχες, Φώτη, και σημαντικά όσα μας είπες, αλλά το θέμα της ημέρας είναι ο κορονοϊός και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θανάση Παπαχριστόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαχριστόπουλο, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Πέγκο, καλημέρα, κύριε Κωστόπουλο. Και όχι μόνο σας. Βουλευτή, γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο 37 χρόνια. Βεβαίως, και με αυτή την ιδιότητα που σας κρίσιμες αυτές τις στιγμές είναι πιο σημαντική από την ιδιότητα του πολιτικού. Θα σας κάνω και τις πρώτες ερωτήσεις, αρκεί αφήνω σε εσάς να εξηγήσετε στον κόσμο γιατί σας έχουμε στο τηλέφωνο και γιατί δεν πρέπει να σας έχουμε εδώ. Καταρχήν πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούμε και το λέω έτσι με πολύ αυτογνωσία ότι είναι ώρα που μιλάει η επιστήμη και που μιλάνε κυρίως οι γιατροί και οι γιατροί μάλιστα που σηκώνουν αυτό το βάρος αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι οι συμβουλές πρέπει να τηρούνται και από εμάς και από όλους. Αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε τηλεφωνικά. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα, μπορούσα να έρθω άνετα στο στούντιο, αλλά το σωστό είναι αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχει κατανόηση από όλους. Κύριε Παπαχριστόπουλε, τώρα με την ιδιότητα του γιατρού, όπως είπαμε, και μήπως μπορέσουμε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα να δώσουμε και κάποιο θετικό μήνυμα. Η άνοιξη που φτάνει, πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει στην ανάσχεση, θα επιδράσει στην ανάσχεση του ιού ή δεν έχουν επαληθευτεί αυτές οι θεωρίες, γιατί βλέπουμε ότι και στην Αυστραλία που έχει ζέστη υπάρχουν κρούσματα και στην Αφρική. Ακούστε, εγώ θα ήθελα να είμαι πολύ έτσι προσεκτικός.
Θέλω καταρχήν να πω ότι στην Κίνα του 1, τόσο δις, δηλαδή τεράστιος πληθυσμός, αυτή τη στιγμή υπάρχει ύφεση. Καλό είναι να κάτσουμε να δούμε, γιατί κάποιοι πραγματικά ενοχληθήκαμε σαν άνθρωποι και βλέπαμε ότι βουτάγανε ανθρώπους από τους δρόμους, τους κλείνανε μέσα με το ζόρι κλπ. Και είχαμε κάπως έτσι ενοχληθεί. Και όμως αυτή η σκληρή τακτική της κινέζικης κυβέρνησης έφερε αποτελέσματα. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Κίνα είναι σε ύφεση. Το πιο ευχάριστο κατά τη γνώμη μου γεγονός του κορονοϊού στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο ευχάριστο είναι ότι αφυπνίστηκαν έστω και λίγο καθυστερημένα όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αυτό που έγινε στην Ιταλία. Νομίζω ότι ειλικρινά λυπόμαστε όλοι για αυτό που γίνεται στην Ιταλία, δηλαδή κάθε μισή ώρα να κυδεύεται ένας άνθρωπος στον Πέργαμο δεν είναι ότι καλύτερο, έτσι. Όμως πιστεύω ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όλους τους υπόλοιπους και ήδη το βλέπουμε με μια εξαίρεση στη Μεγάλη Βρετανία που πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί και αυτή γρήγορα. Δεν έχει παιδί τώρα να μην προσαρμοστεί. Και νομίζω ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα που μας αφορά άμεσα παραδειγματιστήκαμε από αυτά που γίνανε στην Ιταλία και καλό είναι να μην τα επαναλάβουμε. Αυτά είναι τα καλά γεγονότα αυτή τη στιγμή, καλά. Τρόπος του λέγει καλά, έτσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι κάποιοι που αντιδρούν σε κάποια μέτρα κλπ. Εγώ είμαι κατά της ιστερικής αντίδρασης. Αυτή τη στιγμή το λέω ανοιχτά και καθαρά. Καλύτερα να φοβόμαστε παρά να είμαστε άνετοι. Δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, καλημέρα και από μένα. Να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε μέχρι τώρα τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση και βέβαια πώς αξιολογείτε και την αντίδραση των Ελλήνων πολιτών. Είδαμε για παράδειγμα και στις παραλίες αλλά γέμισαν και τα βουνά. Ο κόσμος μπορεί να μην κυκλοφορεί στους δρόμους, να μην πηγαίνει σε καφετέρες, να μην πηγαίνει σε τέτοιου είδους συναθρήσεις. Αλλά το Σαββατοκύριακο βοηθούντος και του καιρού εξέδραμαν όλοι προς παραλίες, προς βουνά. Πώς τα αξιολογείτε και τα δύο αυτά? Και αν προλάβαμε σε σχέση με την Ιταλία που τους ξέφυγε και η κατάσταση. Βέβαια, αν προλάβαμε. Αυτό που λέει, κοιτάξτε, το να προσαρμοστείς απότομα μια μέρα στην άλλη σε κάτι που είναι πρωτόγνωρο σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Εγώ θέλω να βλέπω την καλή πλευρά αυτή τη στιγμή, ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι σωστά, δεν το συζητάω, και νομίζω ότι σιγά σιγά δεν γίνεται απότομα, σιγά σιγά συνειδητοποιούν όλοι οι πολίτες πλέον ότι το μένουμε σπίτι δεν είναι σλόγγαν, δεν είναι το παλιό τραγουδάκι του Μακαρίτη, του Λουκιανού, του Κελαγιδόνη. Είναι μια αναγκαιότητα. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και όσοι βγαίνουμε, θα βγαίνουμε μόνο όταν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς σήμερα δώσαμε ένα μήνυμα. Μόνοι μας θα είμαστε στον κανάλι της Βουλής, αλλά είπαμε όχι. Θα το κάνουμε έτσι και είναι σωστό, είναι μήνυμα θετικό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα προσαρμοστούν, κύριε Κωστόπουλε. Εγώ πιστεύω ότι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο κομμάτι Ελλήνων το έχει καταλάβει. Ακόμα και οι νεολαίοι και οι νεαροί που ξέρετε είναι πιο απίθαρχοι μερικές φορές, πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει. Και όλες οι κινήσεις που γίνονται τείνουν σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα εγώ θα σας πω κάτι για την Εκκλησία και μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχω γυρίσει τη μάνα μου σε όλα τα μοναστήρια της Ελλάδας, πάω στην Πάτμο χρόνια. Λέω το εξής, βλέπω ότι και η Εκκλησία προσαρμόστηκε. Σιγά σιγά προσαρμόζεται. Κατάλαβε ότι αυτό που έκανε στην αρχή ήταν λάθος. Και νομίζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος το διόρθωσε και θέλω να πιστεύω ότι θα το σεβαστούν όλοι. Έχουν και σήμερα μια πολύ κερά σύνοδο και περιμένουμε πράγματι. Εν όψη του Πάσχα κιόλας, κύριε Παπαχριστόπουλε, πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε σε περιορισμό μετακινήσεων? Και το λέω αυτό γιατί. Και θα σας ρωτήσω αν είστε κι εσείς καλοδεχούμενος, επειδή είστε από την Κορινθία, αν είστε καλοδεχούμενος εκεί. Γιατί μου είπε, μου μετέφερε συνάδελφος, σε χωριό της Φθιώτιδας σταμάτησε ένα ζευγάρι που ερχόταν από Αθήνα και από νοσοκομείο για να πάρει ένα καφέ σε φίλο κιόλας, και μόλις τους είπα ότι από πού ερχόμαστε, τους έβαλε και τις φωνές. Δηλαδή φοβάστε ένα κοινωνικό στιγματισμό?
Κοιτάξτε. Σε μένα βρήκατε να σταματήσετε για καφέ. Είναι πραγματικό περιστατικό. Και γι' αυτό λέω, αν εντός εικόν θα είμαστε επιθυμητοί Αθηναίοι στην επαρχία. Μην το παρατράβηξουμε. Πάντως σας λέω το εξής, ότι ναι, υπάρχει ένα τι να κάνουμε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει την παιδεία να καταλάβει μερικά πράγματα. Ωστόσο, ξαναλέω, προτιμάω, δεν είμαι υπέρ, και θα σας πω γιατί δεν είμαι υπέρ, προτιμάω τον πανικό και το φόβο αυτή τη στιγμή παρά την άνεση. Είναι πλέον βέβαιο ότι αν συμμορφωθούμε όλοι, μέσα σε 2 εβδομάδες η καμπύλη θα είναι σε ηλεκτρική γραμμή και σε 3 εβδομάδες θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πόσο πιο... Να βγάλω φωνή δυνατή. Ξαναλέω, είναι σε 2 εβδομάδες θα δούμε να αρχίζουν να μην μεγαλώνουν τα περιστατικά, τα καινούργια. Σε 3 εβδομάδες θα δούμε να πέφτει και πιστεύω σε ένα μήνα, το αργότερο σε ένα μήνα, αν πραγματικά πειθαρχήσουμε, θα δούμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή τα περιστατικά να λιγοστεύουν των καινούριων νοσούντων. Τι να κάνουμε, είναι ένας περίεργος ιός που μεταδίδεται πολύ εύκολα. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση, δεν είναι δηλαδή δικιά μου άποψη, ούτε αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να πω επίσης ότι ήδη αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία αναφοράς έχουν οργανωθεί. Δηλαδή εγώ θεωρώ θετικό το ότι φοράνε στολές πλέον και οι τραυματιοφορείς και οι γιατροί και νοσηλευτές, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τη Σωτηρία. Γιατί έχω φίλους γιατρούς και μιλάω. Είναι καλό. Και να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, ένα μεγάλο μπράβο, και μου δίνεται και ευκαιρία να πω και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να πολιτικολογήσω. Η δημόσια υγεία είναι που αυτή τη στιγμή κρατάει όρθιο αυτό το σύστημα και προστατεύει τον κόσμο. Κρατήστε το αυτό το μήνυμα, κρατήστε το αυτό το μήνυμα, και δεν θέλω να πω περισσότερα. Όλη αυτή τη στιγμή ούτε ένας δεν βγήκε να πει μισή κουβέντα από αυτά που έλεγε πριν από καιρό. Εγώ δεν θέλω να οξύνω καταστάσεις, αλλά σας λέω ότι η δημόσια υγεία είναι ό,τι καλύτερο, είναι κοινωνικό αγαθό. Και δεν πρέπει να το φυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού. Όπως και η παιδεία, αλλά αφήσω την παιδεία τώρα, γιατί η ζωή μας είναι πάνω από τη μόρφωσή μας και πιστεύω ότι είναι ένα μήνυμα που πέρασε αυτή τη στιγμή και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι. Έχει σημασία για μένα. Βεβαίως. Πριν 200 χρόνια ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, που δεν φαντάζομαι να ήταν αριστερός, είχε πει ότι η φύση εκδικείται αυτούς που αγνοούν τους κανόνες της. Το πρώτο μήνυμα ήρθε με το Τσέρνομπιλ. Δεν το μεταφράσαμε καλά. Το δεύτερο μήνυμα ήρθε με τη μαζική χολέρα της Αϊτής, που είναι ένα παραμελημένο νησί. Ούτε αυτό το μεταφράσαμε καλά. Πιστεύω τώρα, αυτό με τον κορονοϊό που έχει χτυπήσει την καρδιά πλέον της πιο προηγμένης, του πιο προηγμένου κομματιού του κόσμου που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ξέρει όλος ο κόσμος, να αφυπνιστούμε και να μάθουμε να σεβόμαστε ότι, να σου πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή η λέξη αλληλεγγύη, η λέξη ανθρωπισμός, η λέξη πρόνοια ήταν στην επιφάνεια και δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί σε αυτή την ιστορία. Είτε φτωχός είτε πλούσιος είσαι, η εσχροκέρδεια για παράδειγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή με τα αντισηπτικά, με τις μάσκες, η αεροπάλου πρέπει να τη χτυπήσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, να τη τσακίσει θα έλεγα, διότι δεν μπορεί να είναι το θέμα του να ζήσω ή να μην πεθάνω, να είναι προνόμιο κάποιων λεφτάδων. Και να πω και κάτι χωρίς κακία. Προς Θεού, αυτή τη στιγμή κάνουν αγώνα δρόμου κάποια ιδιωτικά γκλάμουρους, ιδιωτικά κέντρα, να μην ακουστεί ούτε ένα κρούσμα κορονοϊού στα αυτά τα ιατρία τα μεγάλα. Γιατί? Και βλέπουμε ότι η ιδιωτική υγεία, λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ έχω ζήσει και στην Ολλανδία και στη Δανία, όπου πραγματικά μικρό μεν ποσοστό 5 με 10%, αλλά τουλάχιστον ανταγωνιστικό της δημόσιας. Θα πρέπει να την ξαναδούμε από την αρχή. Και ήταν ευχής έργων ότι μέσα στην νομοθεσία του ΕΟΠΗ υπάρχει επίταξη, την οποία σωστά έκανε ο Φολάκης και ενημέρωσε τον Κικίλια και του λέει: έχεις αυτό το όπλο στα χέρια σου. Αν χρειαστείς και καινούργια κρεβάτια από ιδιωτικές μονάδες που αυτή τη στιγμή είναι άδεια, θα πρέπει πραγματικά να προχωρήσεις. Και η λέξη επίταξη δεν είναι για αυτό που έγινε στα νησιά τώρα τα 4-5. Αυτή την επίταξη θέλω να την ξεχάσω. Τη σημερινή επίταξη όμως για την υγεία, παιδιά, όχι μόνο να την επιβάλλουμε και να τη στηρίξουμε όλοι. Η δική σας εκτίμηση, κύριε Παπαστόπουλε, για τις ΜΕΘ ποια είναι αυτή τη στιγμή?
Έτσι όπως εξελίσσεται το φαινόμενο. Μέρα με τη μέρα, εγώ... Τι σημαίνει, τι σημαίνει και για το δημόσιο σύστημα υγείας στο λαϊκό. Μέρα με τη μέρα, σιγά σιγά πιστεύω, δεν είναι μόνο η ΜΕΘ. Είναι ότι πρέπει να είναι απομονωμένα τα περιστατικά. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλινικές που θα διαμορφωθούν χωρίς να είναι πολλά άτομα. Είναι ένα σύνολο ενεργειών που αν δεν νοσήσουμε όλοι μαζί, γιατί το δυσάρεστο δεν σας το λέω, ότι ένα 30% σας το λέω ευθέως και είναι κακό αυτό το πράγμα που γίνεται να αντιμετωπίζεται ο κορονοϊός και έχουμε πανούκλα, χολέρα ή ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι ένα 30% θα περάσει αυτή την ήπια γρήπη, το 85% ξέρετε στα 100 περιστατικά, θέλω να το πω αυτό γιατί είναι και αυτό θετικό, πεθάνανε 4 άνθρωποι, έτσι. Και οι 4 δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα, το ξαναλέω. Και οι 4 από τους 100 έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα. Έτσι, δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα γιατί είναι θέμα διοντολογίας. Πάντως να ξέρετε το εξής, ότι ένα μεγάλο ποσοστό θα περάσει αυτό το νόσημα του κορονοϊού και θα είναι και η θωράκησή μας, γιατί έτσι αποκτούμε ανοσία για τους υπόλοιπους. Τα αυστηρά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, όχι μόνο τα επικροτώ, είναι στη θέση να πω και πιστεύω ότι ο Τσιόδρας κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Ένας πολύ σοβαρός γιατρός, ο Σωτήρης ο Τσιόδρας, έτσι. Δεν θέλω να είμαστε, γιατί ξέρω την ιστορία του και από παλιά. Και να πω και κάτι άλλο, παιδιά, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη μεγάλη έτσι, καταστροφή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι άστεγοι, κάποιοι φουκαράδες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και κάποιοι πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες που και αυτοί δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι και αυτοί άνθρωποι και νομίζω ότι εδώ κάνω έκκληση στους εθελοντές, εγώ ο ίδιος και όποιος θέλει το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεσή του και να το δώσετε. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς? Πολλά μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι στον δρόμο, δεν τους προστατεύει κανένας, δεν τους προστατεύει τίποτα, δεν έχουν ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Είναι και αυτοί άνθρωποι. Αυτά έτσι ήθελα να τα πω, παιδιά, και με σεβασμό μιλάνε οι γιατροί, μιλάει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Ο Σωτήρης ο Τσόδρας είναι πάρα πολύ σοβαρός γιατρός, καλά θα κάνουμε να τον ακούμε όπως και πάρα πολλούς, γιατί άκουγα τη φίλη μου την Όλγα την Κοσμοπούλου, ήταν λίγο έτσι άγρια, αλλά έχει δίκιο. Είναι μια έτοιμη γιατρίνα που την έχω γνωρίσει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και είναι στη φωτιά. Και αυτοί και άλλοι γιατροί που πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για αυτά τα παιδιά, που αυτή τη στιγμή με ψίχουλα, γιατί παίρνουν μισθούς ψίχουλα οι γιατροί, είναι στην προμεταπίδα. Είναι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή πραγματικά δουλεύουν για όλους εμάς. Με όλους αυτούς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, χθες το βράδυ στις 9 η ώρα ο κόσμος βγήκε στα μπαλκόνια και τους χειροκρότησε. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το ίντερνετ. Το κάνουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Και μήπως γίνουμε κι εμείς, όπως και στην Ιταλία, τελικά θα αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Θα μένουμε στα μπαλκόνια να τραγουδάμε από τα μπαλκόνια. Για λίγο καιρό, κύριε Πέγκο, κρατήστε αυτό που σας λέω. Αν πραγματικά είναι σκληροί οι κανόνες και μείνουμε σπίτι τις 2 εβδομάδες, δεν μεταδίδουμε, δεν κάνουμε, η καμπύλη θα γίνει ισοηλεκτρική και μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει και θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Θυμηθείτε την Κίνα που δεν έχει 11 εκατομμύρια, που είναι εύκολο για μας. Έχει 1 δις και πάνω πληθυσμό. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Και με την ιδιότητα και πάλι του γιατρού να σας ρωτήσω, κύριε Παπαξιτόπουλο, ότι στατιστικά... Έχω ξεχάσει ότι είμαι βουλευτής αυτή τη στιγμή, παιδιά, έτσι για να συνεννοιόμαστε. Με αυτή την ιδιότητα μιλάω. Μάλιστα. Και στατιστικά στη χώρα μας βλέπουμε ότι έχει ανατραπεί λίγο το ηλικιακό σε σχέση με τις άλλες χώρες, το που έχει χτυπήσει ο κορονοϊός. Δηλαδή 3 στους 4 δεν ήταν και πολύ μεγάλης ηλικίας. Τα έχω μπροστά μου τα περιστατικά και τα 4. Και τα 4 ακριβώς. Και σας λέω ότι και ο 53χρονος είχε υποκείμενα νοσήματα, βαρύ υποκείμενο, και ο 67χρονος στη Ζάκυνθο και ο 66χρονος, ο οποίος είχε πάει στους Αγίους Τόπους, και βέβαια ο 90χρονος. Και οι 4 αυτοί είναι στους 100, δηλαδή ένα ποσοστό 4 ατόμων, με βαριά υποκείμενα νοσήματα. Κρατήστε το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε, μην φτάσουμε. Φόβος ναι, εγκράτεια ναι, όχι μην φτάσουμε στον πανικό, ότι πεθαίνουν όλοι. Όχι, δεν πεθαίνουν όλοι. Με τα ορφανά κρούσματα, κύριε Παπαχριστόπουλε. Είναι κάτι που είναι αναμενόμενο. Νομίζω ότι δεν είναι φυσιολογικό στην ιατρική, δηλαδή δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι όσο θα περνά ο καιρός, καταρχήν οι συνθήκες
αλλάζουν από μέρα σε μέρα, έτσι. Δεν είναι κάτι που το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι ακόμα ένα επιχείρημα, το ερώτημα που σωστά το κάνετε, ότι παιδιά είμαστε σκληροί πλέον με τις προσωπικές μας συνήθειες. Δηλαδή εγώ που είχα τη συνήθεια να βγαίνω κάθε βράδυ με τους φίλους μου και να μιλάμε, το ξεχνάω αυτή τη στιγμή. Για 15-20 μέρες το ξεχνάω. Το ξεχνάω. Τι να κάνω. Και όχι μόνο να αυτό. Εγώ μόνο να ψωνίσω, να κάνω, να φτιάξω και να γυρίσω σπίτι μου. Και θα προσέξω. Και το ήδη το κάνανε. Εγώ πήγα στο φαρμακείο να πάρω μια μάσκα χτες. Μπήκαμε μόνο δύο. Ο ένας ήταν στα 3 μέτρα από τον άλλον. Οι φαρμακοποιοί ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Το είδα με τα μάτια μου. Πήρα τη μάσκα μου και έφυγα. Τι θέλω να πω. Ότι όλους τους κανόνες, λέω, μιλάει επιστήμη, μιλάνε οι ειδικοί. Μάλιστα, στα φαρμακεία. Και εγώ που σας μιλάω, δεν ξέρω τόσα όσα ξέρει ο Τσιόδρας, όσα ξέρουν οι λοιμοξιολόγοι, όσα ξέρουν οι γιατροί που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτοί μιλάνε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Στα φαρμακεία, κύριε Παπαξιτόπουλε, υπήρχε αυτή η σειρά που λέτε. Αντίθετα, όμως, στα σούπερ μάρκετ υπήρξε πανικός, υπήρξε κόσμος πρωί-πρωί. Σήμερα, ναι, έτσι, είναι σωστό. Με παιδιά κιόλας, γιατί δεν υπήρχε και η παιδεία. Τώρα πηγαίνανε με τα παιδιά τους να αγοράσουν να ψωνίσουν σούπερ μάρκετ. Που το επισημαίνουμε, έτσι είναι, και δείχνει ότι πλέον κοιτάμε και τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Ήδη το έχουν λύσει και στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες. Α, δεν είπα κάτι. Κοιτάξτε, εγώ ανήκω στην ομάδα των γιατρών, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, ότι πιστεύω ότι όταν θα καλυτερέψει ο καιρός, αν είμαστε τυχεροί δηλαδή και οι θερμοκρασίες ανέβουν, μοιραία όλες οι ιώσεις συμπεριφέρονται ηφαισιακά. Αυτό είναι ένα δεδομένο που το ξέρουμε. Αυτός ο κορονοϊός είναι άγνωστος σε εμάς, μπορεί και όχι, εγώ πιστεύω ότι ναι. Όσο θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και στο χέρι μας είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αρχές Ιουνίου, και το λέω και το εννοώ, αρχές Ιουνίου, να δούμε μια άλλη εικόνα στη χώρα μας. Στο χέρι μας είναι. Μακάρι να συμβεί αυτό. Τώρα με την ιδιότητα, να παραμερίσουμε λίγο, να αφήσουμε στην άκρη την ιδιότητα του γιατρού, να πάμε στο πολιτικού, γιατί υπάρχει και το άλλο σκέλος, το οικονομικό. Κάποιοι μιλάνε για παγκόσμιο κράχο τι θα γίνει και αν γονατίσει η Αμερική ή η Γερμανία, τι θα κάνουμε εμείς εδώ που είχαμε ούτως ή άλλως τα προβλήματα και πηγαίναμε τώρα να βγούμε στο ξέφωτο. Εγώ χαίρομαι και για αυτή την ερώτηση. Ναι, αυτή η ερώτηση δεν έχει σχέση με ιατρική. Είναι μια ερώτηση καθαρά πολιτική και έχω να σας πω το εξής. Λυπάμαι που θα το πω. Αυτό που έγινε το 9, το 8 και το 9... Αυτή η οικονομική κρίση του 8 και το 9 που ξεκίνησε από τη Lehman Brothers και πάει λέγοντας, θα φαίνεται σαν πτέσμα μπροστά σε αυτό που θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλο τον κόσμο. Και είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα, το ξαναλέω, ότι όταν ας πούμε η Oxfam μας έδινε ότι 84 άτομα στον πλανήτη έχουν περιουσιακά στοιχεία όσο μισός στοχός πλανήτης, δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός και να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα είναι όχι άδικο, είναι αφύσικο, είναι μια διαστροφή της πραγματικότητας. Δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργεί δημοκρατία, δεν λειτουργεί οικολογική συνείδηση. Για όσους ξέρουν και το λένε ήδη, το ξαναλέω αυτό, όταν ας πούμε έλεγε ο Ρουσό ότι η φύση εκδικείται αυτούς που αγνοούν τους κανόνες της, και το έλεγε πριν 200 χρόνια, το βλέπουμε στην πράξη. Όταν καίγεται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Αμαζόνιος, καίγεται η Αυστραλία, καίγεται η Αλάσκα, καίγεται η Σιβηρία, και καθόμαστε και κοιτάμε, γιατί εμείς είμαστε υπέτειοι για αυτή την κλιματική αλλαγή, η οποία έκανε τις ισορροπίες του πλανήτη να αλλάξουν, λυπάμαι που το λέω, και τα βαθύτερα αίτια είναι ότι διαταράχθηκε αυτή η ισορροπία και πρέπει να επανέλθει. Εγώ πιστεύω θα περάσουμε μια σκληρή οικονομική κρίση, αλλά νομίζω ότι επειδή ουδέν κακό να μη γες καλού, να βάλουμε μυαλό και να δούμε ότι αυτές οι ακραίες μορφές, δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει ατομικά μια κοινωνία, ένας πλανήτης, για να επιβιώσει θα λειτουργήσει συλλογικά. Και δεν επικαλούμε ούτε κομμουνιστές ούτε τίποτα, επικαλούμε το παράδειγμα της Σουηδίας, που τα εφάρμοσε πρώτος ο Ερλάντερ με τον Ούλαφ Πάλμε. Ας ασχοληθεί κάποιος πώς ήταν η Σουηδία πριν από 15 χρόνια, αν είναι σημείο αναφοράς για όλο τον πλανήτη, και να δει τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, που δυστυχώς σήμερα,
το βωμό του ατομισμού. Εγώ δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ πομπόδεις εκφράσεις. Δεν μπορεί 84 άτομα να χειραγωγούν τον πλανήτη. Δεν γίνεται, δεν ελέγχεται κανένας. Και όταν δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό το απλό, το απλούστατο πράγμα, θα γίνουν αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ξαναείπα, δεν έλαβε κανείς υπόψη του Τσέρνομπιλ. Αδιαφορήσανε για την Αϊτή που έτυχε να βρεθώ εγώ στην Αϊτή. Ένα χρόνο μετά τους σεισμούς υπήρχε χολέρα στο μισό πληθυσμό και δεν ασχολιότανε κανένας και δεν πάτησε και κανένας. Και σήμερα βλέπουμε τον κορονοϊό. Πιστεύω ότι τα σημάδια είναι πολλά για να μπορείς να τα αγνοήσεις. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Άλλο πράγμα το οικονομικό μοντέλο που είχαμε μέχρι τώρα και άλλο αυτό που θα έπρεπε να επιβιώσει ο πλανήτης. Και το λέω με καλή πρόθεση, ειλικρινά σας το λέω, γιατί πιστεύω ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι και σωστά μυαλά και υγιή μυαλά. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαξιστόπουλε, για να κλείσουμε και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις τώρα που πλήττονται. Πρέπει το κράτος, αλλά μπορεί κιόλας να καλύψει το κόστος αυτό για τις μισθοδοσίες εργαζομένων ενδεχομένως, γιατί έχουν πέσει στο τραπέζι για κάποιες τέτοιες προτάσεις. Πρέπει να το κάνει. Πρέπει να το κάνει και πρέπει οι εργαζόμενοι, για μένα είναι εκ των όνων κάνευ. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον αφήσεις, προσέξτε, τον αφήσεις χωρίς μισθό, είναι αυτή είναι ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Έπαιρνε 5-6 εκατοστάρικα και τα χάνει. Δεν έχει ούτε απόθεμα ούτε τίποτα. Τον αφήσεις έτσι για κάτι που δεν ευθύνεται. Το δημιούργησε αυτός. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει και θα έχει τη συμπαράσταση των πάντων. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Με εξαίρεση ένα κόμμα δεν μιλάω πιο. Αυτή τη στιγμή οι 5 ηγέτες στη Βουλή, και είναι καλό που έχουν αυτή τη τηλεδιάσκεψη, σήμερα το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα δει. Έτσι, θα την μια μπουνιά. Πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή μια μπουνιά. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς πρέπει να είμαστε μια μπουνιά. Σας το ξαναλέω. Και το Μέρα 25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να είναι μια μπουνιά. Να συγκλίνουν, να βρουν αυτά που τους ενώνουν. Είναι ώρα κρίσης. Δεν είναι ώρα για την παράθεση. Εγώ προσωπικά την αποφεύγω, σας το λέω. Και ούτε θα την κάνω μέχρι να τελειώσει αυτή η κρίση. Είμαι γιατρός, το ξαναλέω, ξεχάσω ότι είμαι βουλευτής αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαξιστόπουλε. Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά είπατε, και καλό κουράγιο και για σας. Καλή και για τα θετικά μηνύματα τα οποία στείλατε για την αντιμετώπιση του φωνικού αυτού ιού. Και να περάσουμε να δούμε τώρα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της προηγούμενης εβδομάδας, όπως τον επιμελήθηκε η Θάλια Γετοπούλου. Πέρασε, συζητήθηκαν συνολικά 9 ερωτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την τήρηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Ρώτησε σχετικά με τις πολύμινες καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία του λιμενικού τμήματος Αρκίτσας Φθιώτιδας, χαρακτηρίζοντας ζωφερή την εικόνα της αγοράς εργασίας στη Μαγνησία, ενώ έθεσε παράλληλα προς συζήτηση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στην Κόρινθο, στην καλλιέργεια μπελιών και ελαιόδεντρων. Το κίνημα αλλαγής ρώτησε σχετικά με την έκδοση υπουργικής απόφασης άρθρου του νόμου 4635 του 2019 για την πρόσληψη εργαζομένων, ζητώντας να εφαρμοστεί η διάταξη της εύλογης αμφιβολίας και στους μηχανικούς παλιούς ασφαλισμένους που έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο φορέα, πέραν του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, το γνωστό ΚΙΟΤΣΜΕΔΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ρώτησε σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων από την υλοποίηση των εκτάκτων μέτρων λόγω του νέου κορονοϊού και ζήτησε να συνεχιστεί η χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής στους ανασφάλιστους υπερήλικες παλινοστούντες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Με ερώτησή της, η ελληνική λύση έθεσε θέμα μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τον κορονοϊό. Πολύ σημαντικά, Φώτη, τα όσα μας είπε ο κ. Παπαξιστόπουλος. Και το πιο σημαντικό από όλα ήταν αυτό το ότι πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά, ότι δεν μίλησε ως βουλευτής και δι' της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ενδεχομένως θα μπορούσε να ασκήσει κριτική ή να βρει κάποια κενά, ας πούμε, στις αντιδράσεις της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι η ώρα, Λάμπρο, και αυτό εκπέμπεται από την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας μέχρι και, αν θα μπορούσα να πω, τον τελευταίο πολίτη, ότι πρέπει να είμαστε, όπως είπες και εσύ, μια γροθιά ενωμένη απέναντι στην κοινή απειλή, αλλά ταυτόχρονα και αισιόδοξη. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαξιστόπουλο με την ιδιότητα του γιατρού, που είπε ότι αν τηρηθούν, και έτσι πρέπει, τα μέτρα προφύλαξης, τα μέτρα ασφαλείας, εάν ο καθένας από εμάς αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, νομίζω ότι αυτό είναι αντιμετωπίσιμο και σε ένα εύρος χρόνου, το προσέγγισε ο κύριος Παπαξιστόπουλος σχετικά άμεσα, θα υπάρξει ανάκαμψη.
Μάλιστα. Και η μάχη αυτή δίνεται σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει μπει μπροστά και το μήνυμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη των συστημάτων υγείας, αλλά και για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον κορονοϊό. Θα μας πει περισσότερα η καλή συνάδελφος, η Αλεξία Κουλούρη, που την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Αλεξία, καλημέρα. Καλημέρα, Λάβρο. Καλημέρα, Φώτη. Καλή εβδομάδα. Το μήνυμά του, ο κύριο Σασόλη, έχει μια ιδιαίτερη σημασία το μήνυμα του κυρίου Σασόλη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Καθώς και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι Ιταλός. Ενωτέθηκε σε κατοίκον περιορισμό αυτοβούλος λόγω του πρόσφατου ταξιδιού του στην Ιταλία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η συγκίνησή του είναι έκδηλη στο μήνυμά του. Αναφερόμενος λοιπόν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίλησε για ενότητα και αλληλεγγύη, τονίζοντας ότι κανείς δεν πρέπει να δράσει μόνος και ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει τόσο δραματική κατάσταση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι θα την αντιμετωπίσει μόνη της, λέει ο κ. Σασόλη. Το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του COVID-19 είναι στη σωστή κατεύθυνση. Σας υπενθυμίζω ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέτρα που προβλέπουν κονδύλι 37 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα προγράμματα συνοχής, ενώ προβλέπεται και ευελιξία στα δημοσιονομικά ελλείμματα και την κρατική βοήθεια, καθώς και χορήγηση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια προς 100.000 επιχειρήσεις. Το σημειώνω αυτό γιατί σήμερα ο κ. Σταϊκούρα στο Eurogroup, όπως ξέρετε, αναμένεται να ζητήσει μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων και εξαίρεση των δαπανών έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ο κ. Σασόλη τονίζει ότι οι κυβερνήσεις θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλη την ευελιξία που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ότι θα επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε τομείς και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση. Έτσι λοιπόν είναι προς δύο κατευθύνσεις η στήριξη. Μία αφορά τα συστήματα υγείας των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή νοσοκομεία, έρευνα, υλική βοήθεια για υποδομές. Η άλλη αφορά την προστασία των θέσεων εργασίας, επιχειρήσεων και οικονομίας, με χαρακτηριστική εκφράση του κ. Σασόλη, φτάνει πια η λιτότητα. Τώρα, σε άλλη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών, να σας πω ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα εργαστεί για να βρεθεί. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, Αλεξία. Βέβαια, αποτελεσματικός τρόπος για να λειτουργήσει το πρόγραμμα Corona Response Investment Initiative. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται περισσότερο. Τώρα, επειδή ξέρουμε, γιατί είχαμε την Παρασκευή και την μετάδοση της εκλογής της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τα μέτρα έχουν ληφθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήδη. Τι γίνεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Η διάσκεψη των Προέδρων τροποποίησε το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επόμενες εβδομάδες λόγω ανωτέρας βίας, ούτως ώστε να λειτουργεί μεν απρόσκοπτα, αλλά να προστατεύει και τους εργαζόμενους και βουλευτές. Όλες λοιπόν οι δραστηριότητες της τρέχουσας εβδομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες αναβάλλονται ή ακυρώνονται. Η εβδομάδα που αρχίζει στις 23 Μαρτίου παραμένει αμετάβλητη. Η σύνοδος της Ολομέλειας του Απριλίου, που είχε προγραμματιστεί για Δευτέρα 30 Μαρτίου έως 5η 2 Απριλίου, επρόκειτο μάλιστα να την καλύψω τις εργασίες της Ολομέλειας, θα πραγματοποιηθεί και πάλι στις Βρυξέλλες, δηλαδή δεν θα γίνει στο Στρασβούργο για να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Ενώ οι συνεδριάσεις που ήταν κανονικά 4 ημέρες θα γίνουν μόνο 2, Τετάρτη 1 Απριλίου και το απόγευμα και 5η 2 Απριλίου το πρωί. Ίδια μέτρα έχει πάρει και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν τα μέτρα δηλαδή που έχει εφαρμόσει και το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ανακοίνωσε την 5η ο κ. Στασούλας. Έτσι, από σήμερα, όλοι οι εργαζόμενοι στην Κομισιόν σε μη κρίσιμες λειτουργίες θα τηλεργάζονται. Όσοι επιτελούν κρίσιμες λειτουργίες θα είναι παρόντες σε βάρδιες. Ευρωπαϊκά σχολεία, ευρεφονητιακή σταθμή, νηπιαγωγία της Επιτροπής κλείνουν προληπτικά. Συνεδριάσεις, εκδηλώσεις αναβάλλονται ή πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και βεβαίως όλες οι ομαδικές επισκέψεις. Ανάλογα μέτρα παίρνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα επαναξιολογήσει την κατάσταση στις 20 Απριλίου. Και επειδή το μείζον ζήτημα είναι τι γίνεται σε επίπεδο έρευνας, παιδιά, για να καταπολεμηθεί η επιδημία, θέλω να σας πω τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σκέλος της χρηματοδότησης, την οποία και επιταχύνει. Να σας υπενθυμίσω ότι τον Ιανουάριο υπήρξε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων με αρχικό προϋπολογισμό 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα εξασφαλίζεται ένα επιπλέον κονδύλι 37,5 δισεκατομμύρια για κατεπίγουσα έρευνα. Αυτό προέρχεται από το πρόγραμμα Horizon 2020. Και ήδη σε αυτό το πλαίσιο έχουν επιλεχθεί 17 σχέδια με τη συμμετοχή 136 ερευνητικών ομάδων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός, για να εργαστούν με στόχο την ανάπτυξη εμβολίων, νέων θεραπείων, διαγνωστικών δοκιμών και ιατρικών συστημάτων.
Μάλιστα. Πολύ αναλυτικά και πολύ σημαντικά τα όσα μας είπες, Αλεξία. Να πούμε εμείς ότι και για τη Βουλή εγκαίρως ο πρόεδρος της Βουλής πήρε μέτρα προφύλαξης και των εργαζομένων αλλά και των βουλευτών από τον ιό και ότι στο πλαίσιο των μέτρων αυτών προφύλαξης του προσωπικού που λαμβάνει η Βουλή των Ελλήνων ότι από σήμερα και το κανάλι της Βουλής μειώνει τις εσωτερικές παραγωγές. Δεν θα διακοπούν όμως οι μεταδόσεις της Ολομέλειας και των Επιτροπών σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αποφασίζει η διάσκεψη των Προέδρων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλεξία, και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Δυστυχώς και δεν και να πούμε λάβρο πριν αυτό, μία μικρή παρένθεση. Ναι. Μιλήσαμε για την Ευρώπη, μία Ήπειρο που φαίνεται να πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη στον κόσμο. Είναι στο επίκεντρο. Απεβίωσε την Παρασκευή ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Φίλιππος Πετσάλνικος, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του και το κόμμα του, αλλά όλο τον πολιτικό κόσμο, γιατί ο Φίλιππος Πετσάλνικος έχερε εκτίμησης φίλων και αντιπάλων. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος. Τον τελευταίο καιρό είχε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία. Είχε γεννηθεί την 1η Δεκεμβρίου 1950 στο Μαυροχώρι Καστοριάς και καταγόταν από αγροτική οικογένεια. Σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Βόνης. Το 1969, κατά τη διάρκεια της Απριλιανής Δικτατορίας, ήταν μέλος των Φίλων του Πανελληνίου Απελευθερωτικού Κινήματος Δυτικής Γερμανίας, πρόεδρος των Ελλήνων Φοιτητών και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Βόνης. Το 1974 υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ και συνδιοργανωτής των πρώτων οργανώσεων του κόμματος στη Δυτική Γερμανία. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, άσκησε τη δικηγορία στην Αθήνα. Την περίοδο 1984-1985 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Λαϊκής Επιμόρφωσης στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1985 εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Καστοριάς με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Στις 17 Απριλίου 1994, στο τρίτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εξελέγει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Στις 30 Ιουνίου 1996, στο τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος. Το Φεβρουάριο του 1999 υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη λόγω των χειρισμών του στην υπόθεση Τσαλάν. Το Μάρτιο του 1999, στο 5ο συνέδριο του κινήματος, καθώς και τον Οκτώβριο του 2001, στο 6ο συνέδριο, εξελέγει εκ νέου μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Το 2004 εξελέγει 4ος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και επανεξελέγει στην ίδια θέση το Σεπτέμβριο του 2007. Έχει διετελέσει Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υφυπουργός Πολιτισμού, Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Υπουργός Δικαιοσύνης. Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εξελέγει από τη Βουλή που προέκυψε μετά τις πρόορες εκλογές του 2009, έχοντας λάβει επί συνόλου 299 ψηφισάντων 168 ψήφους. Τότε είχε δηλώσει πως αισθάνομαι βαθύτατη συγκίνηση, είναι μέγιστη τιμή για μένα και για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά κατά την οποία εκλέγεται στη θέση του Προέδρου της Βουλής, βουλευτής από τη Μακεδονία. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Φίλιππου Πετσάρνικου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο, έναν έντιμο πολιτικό, πάντα σταθερό και συνεπής στις αξίες και τις πεποιθήσεις του. Αυτοδημιούργητος και ακούραστα εργατικός, ξεκίνησε τη μακρά πολιτική του σταδιοδρομία από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Καστοριά, την εκλογική του περιφέρεια, η οποία τον τίμησε επανειλημμένος εκλέγοντάς τον βουλευτή επί σειρά ετών. Ο Φίλιππος Πετσάλνικος πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε νευραλγικά αξιώματα ως υπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Βουλής κατά την περίοδο 2009 έως 2012. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, το ήθος, το πάθος της προσφοράς του για το κοινό καλό και η ευθύτητα στην έκφραση των απόψεών του υπήρξαν τα στοιχεία που τον χαρακτήριζαν και τον καθοδηγούσαν. Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω τα θερμότερα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Προς τιμήν του, η σημαία της Βουλής θα κυματίζει με σύστια την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας. Η πολιτική του κηδεία θα τελεστεί σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζωή Ράπτη, για να συζητήσουμε το θέμα της επικαιρότητας. Κυρία Ράπτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους θεατές και τους ακροατές μας. Κύριε Ράπτη, σαν ταινία τρόμου μας φαίνονται όλα αυτά. Βλέπαμε, θα θυμηθούμε την σειρά που βλέπαμε παλαιότερα στο Μέγκα με την Σπιναλόγκα. Σαν ταινία τρόμου, φοβάται ο πατέρας να πλησιάσει το γιο, ο γιος την κόρη, η μάνα το παιδί. Πράγματι, ζούμε ιστορικές στιγμές
Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ατομική μας ευθύνη έτσι να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται πέραν αυτών που λαμβάνει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να προστατευτούμε. Και μιλώ για το σχόλιο σας για την προστασία που πρέπει να έχουμε και στους ευάλωτους πληθυσμούς, που είναι οι γονείς μας, είναι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία, αλλά και βεβαίως είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις. Και είναι υποχρέωση όλων μας και η προφύλαξή τους και με την ατομική μας ευθύνη. Βέβαια, τώρα αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια περίσταση δύσκολη. Το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και μάλιστα και των σοβαρών κρουσμάτων. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που είπαμε, να περιορίσουμε στο ελάχιστο αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα κινδυνεύσουν είτε να μπουν στην εντατική είτε να χάσουν τη ζωή τους. Το μέλημα δηλαδή όλων μας είναι να προσπαθήσουμε αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν, να σωθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Καταλαβαίνουμε και από αυτό που βλέπουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να ελέγξει αυτό το πρόβλημα σε απόλυτο βαθμό. Εκείνο το οποίο όμως όλοι μας μπορούμε να κάνουμε, και σε αυτό θέλω εγώ να σταθώ, είναι να περιορίσουμε τις κοινωνικές μας συναθροίσεις. Αυτό είναι το πρώτο, θα έλεγα, κύριο μέτρο το οποίο όλοι μπορούμε να πάρουμε. Από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει και το ζήτημα της συνάθρησης σε όλους τους χώρους που γνωρίζουμε, και το ζήτημα της συνάθρησης στις εκκλησίες είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και περιμένουμε σήμερα έτσι τη συνεργασία και της εκκλησίας σε αυτό το ζήτημα, να ακούσουμε και τα όσα έχει να μας πει σήμερα η Ιερά Σύνοδος, η οποία θα συνεδριάσει το μεσημέρι. Πριν από εσάς, κυρία Ράπτη, στην τηλεφωνική γραμμή είχαμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θανάση Παπαχριστόπουλο, ο οποίος απένειμε ούτε λίγο ούτε πολύ τα εύσημα στην κυβέρνηση και για το χρόνο αντίδραση και για τα μέτρα που πήρε. Δεν είχε διάθεση να αντιπολιτευθεί στο θέμα αυτό την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι γιατί αυτό επιτάσσει σήμερα η περίσταση και νομίζω ότι σήμερα αυτό που βλέπουμε και στο κράτος και στα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση είναι ότι το κράτος είμαστε ακριβώς όλοι εμείς. Δηλαδή είναι μια κρίση στην οποία θα πρέπει οι δομές που υπάρχουν και οι άνθρωποι που υπάρχουν να κάνουν τη δουλειά τους και από ό,τι έχει φανεί, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την κάνουν και την κάνουν πολύ σωστά. Βλέπουμε ότι σε σχέση με τα κρούσματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Αυτό πράγματι, θα συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος, οφείλεται στο γεγονός της έγκαιρης και οργανωμένης αντίδρασης της κυβέρνησης και βεβαίως με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί θα στηρίξουμε και το σύστημα της υγείας. Δηλαδή και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα γίνει γρήγορη πρόσληψη νοσηλευτών και γιατρών. Το είπαμε, με 24 συμβάσεις, ακριβώς για να ενισχύσουμε το σύστημα της υγείας. Και εκεί θα υπάρξει οπωσδήποτε και στήριξη για να έχουμε καλύτερο εξοπλισμό στις ΜΕΘ, για να έχουμε φάρμακα. Το ακούσατε νομίζω και νωρίτερα ότι θα υπάρχει ενίσχυση και οικονομική ενίσχυση για να παραλάβουμε φάρμακα που μπορούν να αντιμετωπίσουν, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και τις πληροφορίες, σε κάποιο βαθμό τον ιό, εφόσον αυτά βγουν στην κυκλοφορία. Και περαιτέρω βεβαίως θα υπάρξει στήριξη και των εργαζομένων και εκείνων των επιχειρήσεων που κλείνουν. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν μια επιχείρηση κλείνει και δεν έχει ενοπλώσει εργαζόμενους, θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να στηριχτούν από το κράτος, αλλά βεβαίως και η επιχείρηση να έχει να τύχει, ας το πούμε έτσι, ρυθμίσεων που θα την διευκολύνουν. Όπως ας πούμε την αναστολή αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει προς το κράτος. Και βεβαίως να υπάρξει και στήριξη σε αυτές που δεν κλείνουν με ρευστότητα. Με χρήματα τα οποία θα επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να υπάρξει για τις επιχειρήσεις. Μιλάω για κεφάλαιο κίνησης, μιλάω για κρατικές ενισχύσεις που θα πρέπει να δοθούν σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν. Πάντα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε συνεννόηση βεβαίως και με το Eurogroup. Κυρία Ράπτη, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εκτιμάτε ότι αυτή πρέπει να τρέξει γρηγορότερα, γιατί σας θυμίζω ότι είχαμε κάποια κρούσματα στη Δυτική Ελλάδα και στην Αθήνα, με αποτέλεσμα η μετάδοση του ιού να περάσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, όσον αφορά δηλαδή την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών, καθώς και στην καλύτερη οργάνωση της πρώτης υποδοχής, όπως. Κοιτάξτε, λέγεται. Ήδη κάποιοι είναι στις θέσεις τους και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί άμεσα αυτή την εβδομάδα η πρόσληψη και των υπολείπων γιατρών και νοσηλευτών. Εκείνο το οποίο με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου λαμβάνει η χώρα είναι ότι
ουσιαστικά επιβάλλεται καταρχήν, και το λέω αυτό για όσους έχουν και ασχολούνται, εταιρείες που ασχολούνται με μάσκες και αντισηπτικά διαλύματα, να υποβάλλουν στοιχεία για τα αποθέματα που έχουν. Διότι τα στοιχεία αυτά που θα τίθενται και θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα είναι γνωστό ότι υπάρχουν και θα μπορεί βεβαίως το κράτος να τα χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου να επιτάξει το Υπουργείο Υγείας αναλώσιμα, συγκεκριμένα αναλώσιμα, και μιλάω, ας πούμε, για ειδικό νοσοκομιακό εξοπλισμό πέραν των μέσων ατομικής προστασίας, φαρμάκων, και βεβαίως στην περίπτωση επίταξης φυσικά θα υπάρξει αποζημίωση. Και παράλληλα, θα μπορεί να απαγορευτεί, αυτό λέει και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και η είσοδος και η έξοδος από την ελληνική επικράτεια συγκεκριμένων μεμονωμένων φυσικών προσώπων ή αποστολών που έρχονται από πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτήν την μετάδοση της νόσου. Βεβαίως, οι Έλληνες πολίτες δεν μπορεί να απαγορευτεί η είσοδος. Απλώς μιλώ για συγκεκριμένες αποστολές. Από εκεί και πέρα, όλοι είδαμε και χθες το βράδυ έγινε έτσι μια μεγάλη, ας το πούμε έτσι, κινητοποίηση του κόσμου και συνεχάρισαν με τον τρόπο που συνεχάρει ο καθένας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας, οι οποίοι είναι μια πολύ μεγάλη μάχη και όλοι το γνωρίζουμε, τα νοσοκομεία σήμερα αυτής της χώρας. Και εγώ από αυτό το έτσι, βήμα θέλω και εγώ να τους συγχαρώ. Έχω υπηρετήσει και εγώ το σύστημα της υγείας ως νομικός και πραγματικά ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες σε μια χώρα η οποία πραγματικά τα τελευταία 10 χρόνια έχει πληγεί και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από την κρίση. Όμως σήμερα παρά ποτέ βλέπουμε γιατρούς και νοσηλευτές να είναι στο καθήκον επί 24ωρου βάσεως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ δείχνει και μία πέρα του επαγγέλματός τους, δείχνει ακριβώς την κοινωνική τους ευθύνη. Για τη λήψη αυτών των αποφάσεων και για την πρόσληψη προσωπικού, πιστεύετε ότι η αναβάθμιση του κυρίου Χαρδαλιά σε υφυπουργό πολιτικής προστασίας και η άμεση υπαγωγή του στον Πρωθυπουργό θα βοηθήσει ώστε να κερδίζουμε χρόνο στη λήψη αποφάσεων? Σίγουρα η αναβάθμιση, και αν θέλετε, του κ. Χαρδαλιά του δίνει τη δυνατότητα να είναι σε άμεση επικοινωνία, καθημερινή επικοινωνία και να αναφέρεται στον Πρωθυπουργό και να συντονίζει όλες τις ας το πούμε, τις δομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για να προστατεύσουν τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να υπάρξει ένας κεντρικός συντονισμός και βεβαίως πάντα την ευθύνη έχουν τα πρόσωπα. Και προκειμένου, ο κ. Χαρδαλιάς έχει αποδειχθεί και από το καλοκαίρι και τον τρόπο που αντιμετώπισε πολύ ορθά ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας τις φωτιές. Με τον ίδιο τρόπο πιστεύω ότι θα δώσει τον καλύτερο του αυτό για να μπορέσει να σταθεί στο ύψος που απαιτείται από αυτήν την πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή θέση. Επειδή, κύριε Ράπτη, δεν στέκονται όλοι στο ύψος των περιστάσεων και υπάρχουν και κρούσματα της χειροκέρδειας, πιστεύετε ότι πρέπει να μπει διατίμηση, να παρέμβει πιο αποφασιστικά το κράτος στις τιμές των προϊόντων αυτών που έχουν τεράστια ζήτηση? Το είπε και το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης και το έχει πει με όλους τους τόνους, ο κ. Γεωργιάδης, ότι θα υπάρξουν σοβαρές ποινές. Καταρχήν, θα υπάρξουν σοβαρές ποινές για απόκρυψη αποθεμάτων. Και απόκρυψη αποθεμάτων σε ό,τι αφορά τις μάσκες και το υπόλοιπο υγειονομικό υλικό, τα αντισηπτικά διαλύματα, και θα επιβληθεί πρόστιμο μέχρι και 100.000 ευρώ. Και περαιτέρω θα υπάρξει και με την πλατφόρμα αυτή, η οποία θα δημιουργηθεί σε σχέση με τα αποθέματα, θα υπάρξει και δυνατότητα ελέγχου και των τιμών. Και το λέω αυτό διότι όταν στην πλατφόρμα θα μπουν τα συγκεκριμένα αποθέματα και τιμές, καταλαβαίνει κάποιος ότι στον έλεγχο που θα γίνει, γιατί οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι να γίνουν και θα γίνονται συστηματικά και διεξοδικά καθημερινά, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν βρεθεί κάποιος να εσχροκερδεί, θα υποστεί και τις συνέπειες του νόμου. Κυρία Ράπτη, για το σημερινό Eurogroup, τι εκτιμάτε, τι να περιμένουμε από τη σημερινή συνεδρίαση? Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι το σημερινό Eurogroup. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, εκείνο το οποίο και ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει και θα ζητήσει βεβαίως, θα είναι ακριβώς να υπάρξουν εξαιρέσεις από το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή πρέπει να αξιοποιηθούν σήμερα οι έκτακτες περιστάσεις σε σχέση με τους στόχους που είχαμε για πρωτογενές πρόνοσμα, να υπάρξει εξαίρεση συγκεκριμένων δαπανών βεβαίως, ούτως ώστε αυτές οι δαπάνες να κατευθυνθούν για τα ζητήματα της πρώτης ανάγκης, δηλαδή τα ζητήματα της υγείας, και όποιες άλλες δαπάνες είναι απαραίτητες για τη στήριξη των εργαζομένων και των εργοδοτών. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα θα κάνει έναν μεγάλο αγώνα γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι το ζητούμενο και από τα άλλα κράτη τα οποία έχουν δημοσιονομικούς περιορισμούς είναι
κυρίως να έχουμε αυτή την εξαίρεση. Δηλαδή να μιλάμε, να μπορούμε να μιλάμε ίσως για λίγο μικρότερο πλεώνασμα ή για λίγο μεγαλύτερο έλλειμμα, να το πω έτσι απλά. Να μπορέσουμε αυτό να το πετύχουμε και βεβαίως να έχουμε αυτή τη στήριξη. Από εκεί και πέρα είμαι βέβαια ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα και μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη. Το ελπίζω, για να είμαι ειλικρινής, να υπάρξει και να μην δούμε φαινόμενα αυτοπεριορισμού και ας το πούμε έτσι των κρατών, ειδικά των ισχυρών κρατών, σε σχέση με τα κράτη τα οποία χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη και τα οποία έχουμε δει ποια είναι και τα οποία πλήττονται αυτή τη στιγμή βάναυσα. Πρώτα απ' όλα η Ιταλία, βεβαίως η Ισπανία και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να μην είμαστε και εμείς. Εκτός από την ενίσχυση των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων που πλήττονται τώρα από τον θανατηφόρο αυτόν ιό, ένα θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας και να δούμε αν θα επιδείξουν και οι τράπεζες και την κοινωνική αλληλεγγύη που είπατε, με το θέμα της πρώτης κατοικίας, που και εκεί τώρα μεγαλώνει ακόμα το πρόβλημα για ανθρώπους που χάνουν και δουλειές για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Αυτό είναι πολύ, πολύ σωστό που λέτε. Θα πρέπει σε αυτόν τον αγώνα της αλληλεγγύης να ενταχθούν βεβαίως και οι τράπεζες και θα πρέπει αποδεδειγμένα να επιδείξουν στην ανάλογη περίσταση στην οποία βρισκόμαστε, να επιδείξουν και τις ανάλογες αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι γενναίες αποφάσεις σε σχέση με αναστολή και επιβράδυνση οποιοδήποτε τέτοιων μέτρων. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι τέτοια περίσταση δεν έχει ξαναδεί η παγκόσμια κοινότητα, από όλο μάλλον η Ελλάδα. Άρα σε αυτό το δρόμο θα πρέπει να λειτουργήσουν και οι τράπεζες. Αυτό το έχει πει και σε όλους τους τόνους και ο Πρωθυπουργός. Πάντως, κυρία Ράπτη, χθες ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο κ. Καλαφάτης, από ό,τι γνωρίζουμε, επικοινώνησε με τους βουλευτές και σας είπε να. Όποιες συνεντεύξεις θέλετε να κάνετε, τις γίνονται μέσω Skype, ενώ τα γραφεία σας θα παραμείνουν κλειστά. Γι' άρα... αυτό και την έχουμε και τηλεφωνικά και την κυρία Ράπτη, όπως και τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Υπάρχει αυτή η δυναμική να διαμορφώνεται πλέον και στη σχέση του πολιτικού με τους ψηφοφόρους του, με τους πολίτες. Κοιτάξτε, θα πρέπει όλοι μηδενός εξαιρουμένου, το ίδιο κάνει και ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει όλοι να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Να κάνουμε πράξη το σύνθημα αυτό. Το μένουμε σπίτι, που δεν είναι στην ουσία σύνθημα, είναι πράξη ζωής τώρα. Είναι πράξη ζωής, γιατί δεν αφορά μόνο τον εαυτό μας. Αφορά και τη μετάδοση του ιού στους άλλους και όλοι γνωρίζουμε και αυτό αφορά και τα παιδιά μας. Μπορεί κάποιοι να είναι ασυμπτωματικοί φορείς, όμως αυτοί έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν τους υπολείπους. Μιλάμε για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και αν κάποιος δεν επιθυμεί να προστατεύσει τον ίδιο τον εαυτό, θα πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχουν όχι μόνο οι υπερήλικες, γιατί δεν είναι μόνο οι υπερήλικες οι υπαρκτές ομάδες, το είπα και στην αρχή, είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν τα χρόνια νοσήματα, είτε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, είτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληθεί από τον καρκίνο και άλλοι συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει να προστατευτούν. Αυτούς λοιπόν πρέπει να έχουμε πρώτα στο μυαλό μας και βεβαίως να μην βγαίνουμε από το σπίτι όσο μπορούμε, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Το ίδιο αφορά και στους γονείς μας. Πρέπει να συστήσουμε στους γονείς μας και να επιμείνουμε να μην μετακινούνται. Και βεβαίως παράλληλα, όταν απαιτηθεί, να επικοινωνούμε βεβαίως με τον γιατρό μας όταν αυτό χρειαστεί, χωρίς να τρέχουμε τα νοσοκομεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί σε λίγο διάστημα από σήμερα δεν θα μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καλύψει αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν για έναν λόγο ο οποίος ακόμα δεν είναι επιβεβαιωμένα, ένας λόγος που αφορά στον κορονοϊό. Και κλείνοντας, κυρία Ράπτη, να σας ρωτήσω αν αυτός ο περιορισμός των μετακινήσεων, που τώρα είναι πράξη ζωής, όπως είπαμε, αλλά στην πορεία μήπως επηρεάσει και για το. Έχουν μπροστά μας το Πάσχα, τις μετακινήσεις των Αθηναίων προς την επαρχία, και στη συνέχεια έχουμε και τα νησιά, αν θα επηρεάσει τον τουρισμό το καλοκαίρι, τι εκτιμήσεις κάνετε? Κοιτάξτε, καταρχήν τώρα έχουν επιβληθεί συγκεκριμένοι περιορισμοί, και συγκεκριμένοι περιορισμοί που αφορούν και στην μετακίνηση σε ό,τι αφορά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά βεβαίως και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένος περιορισμός των ατόμων τα οποία και πώς κάθονται και τα άτομα μέσα στα μέσα μεταφοράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό μας. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό μας, εγώ θα έλεγα να περιμένουμε λίγο και εκείνο το οποίο ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα που μιλάμε θα πρέπει να δώσουμε μια δυνατότητα και αυτό νομίζω θα το κάνουν όσοι ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού, να μεταθέσουν στο μέλλον όλες τις πολιτικές ακύρωσης. Δηλαδή να δοθεί δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν ήδη
κάνει κάποιες κρατήσεις, η δυνατότητα ουσιαστικά να διατηρήσουν τις κρατήσεις τους και να μην τους βάλεις να αποφασίσουν σήμερα που πραγματικά είναι ενθερμό όλος ο πλανήτης. Να τους δώσει δηλαδή τη δυνατότητα να κρατήσουν και να αποφασίσουν αργότερα την κράτησή τους. Από εκεί και πέρα την καμπάνια την φυλάμε για τη στιγμή που θα τελειώσει η κρίση, την καμπάνια για τον τουρισμό μας και τα χρήματα τα οποία θέλουμε να ρίξουμε όταν αυτά θα μπορούν να ακουστούν έτσι, τα αποτελέσματά τους από τους πολίτες. Τώρα δεν είναι σε θέση κανείς να ακούσει σε σχέση με, με το τι θα γίνει το καλοκαίρι. Και περιμένουμε όλοι για την εξέλιξη αυτής της νόσου. Τουλάχιστον με ό,τι ακούω και εγώ από τα μέσα και από την ενημέρωση που έχουμε και εμείς από τον ΕΟΔΗ και τους ειδικούς, γίνεται πολύ μεγάλος αγώνας να εξευρεθεί το εμβόλιο. Έχουν πάρα πολλές εταιρείες αναλάβει την έρευνα στο εξωτερικό με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια και να βρεθεί όχι μόνο το εμβόλιο, το οποίο βεβαίως θα παρασκευαστεί σε μεγαλύτερο χρόνο, αλλά βεβαίως να βρεθούν και τα κατάλληλα κοκτέιλ φαρμάκων, τα οποία θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν την νόσο σε κάποιο βαθμό. Μάλιστα. Κυρία Ράπτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα όσα μας είπατε στην πρωινή επισκόπηση. Είχαμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζωή Ράπτη, στον Βόρειο Τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε για μία ακόμη φορά ότι στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης του προσωπικού που λαμβάνει η Βουλή των Ελλήνων και συναισθανόμενη και η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού τις κρίσιμες αυτές στιγμές, από σήμερα μειώνονται οι εσωτερικές παραγωγές του καναλιού της Βουλής. Δεν θα διακοπούν όμως οι μεταδόσεις της Ολομέλειας και των Επιτροπών σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αποφασίζει η διάσκεψη των Προέδρων. Από τον Φώτη Κωστόπουλο. Να πούμε κλείνοντας, Λάμπρο, μένουμε σπίτι, παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Είπαμε ότι αυτό είναι πράξη ζωής ευθύνης, βέβαια, και γνωρίζουμε καλύτερα ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, είναι η προστασία, ακολουθώντας πάντοτε τις συμβουλές των αρμοδίων των ειδικών. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία που είχες και εσύ και να σας ευχηθώ μια καλή μέρα.